Κύριε Κατσότη, τώρα εγώ δεν θέλω να σταθώ στο ότι ασκείτε κριτική, γιατί η κριτική του κόμματός σας στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι καθ' ολοκληρία, οριζοντίως και καθέτος. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε και ως κόμμα και εσείς προσωπικά ότι υπάρχουν πράγματα που θα έπρεπε να βελτιωθούν γενικώς στα εργασιακά πράγματα. Ανεξαρτήτως δηλαδή των προτάσεων που έχει φέρει η κυβέρνηση. Βεβαίως, αυτές τις συνθήκες, κύριε Ποταρά, όχι. Ναι. Πιταρίδης. Τι επιταρίδη, μπορούν πράγματι οι συνθήκες να βελτιωθούν. Ο πλούτος που παράγεται είναι αμύθιτος και η παραγωγικότητα της εργασίας έχει απογειωθεί. Όντως λοιπόν σήμερα, στην εποχή του 5G, θα μπορούσε πράγματι ο χρόνος εργασίας να γίνει 37 ώρα. Πενθήμερο και 35 ώρα. Αντί αυτού η κυβέρνηση έρχεται και μας οδηγεί στο 1920, όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν 10 ώρα. Άρα λοιπόν θα μπορούσε πράγματι σήμερα, σε αυτές τις συνθήκες, να έχουμε 35 ώρα, πενθήμερο 7 ώρα. Όμως αυτό είναι σε αντίθεση με αυτό που θέλει το μεγάλο κεφάλαιο, να εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενο, την εργατική του δύναμη, την περίοδο της ημέρας, γιατί εκεί παράγει την υπεραξία, και όχι με 8 ώρες, αλλά με 10 ώρες. Ναι, αλλά παλιά ζητάγατε και αυξήσεις στους μισθούς, τώρα δεν ακούω να το λέτε. Ακούστε, βεβαίως λέμε και αυξήσεις στους μισθούς. Και βεβαίως η κυβέρνηση τι έχει κάνει τώρα, πατώντας πάνω στους νόμους τους προηγούμενους που η ίδια έκανε, όπου κατάργησε τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης για τον κατώτερο μισθό από τα συνδικάτα. Θα αποφασίζεται, λέει, από τον Υπουργό. Το διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόν τον νόμο. Έρχεται λοιπόν σήμερα και τι κάνει, ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση. Στη διεκδίκηση δηλαδή νέων, πιο καλύτερων όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων. Αυτό το νομοσχέδιο είναι πράγματι για τα σκουπίδια. Γι' αυτό και ζητήσαμε να αποσυρθεί. Δεν είναι βάση για συζήτηση. Γιατί αφενός μεν στο θέμα του εργάσιμου χρόνου τον κάνει, να το πω έτσι, το πιο ευέλικτο. Είναι στο διευθυντικό δικαίωμα της επιχείρησης να αυξάνει, να μειώνει τον χρόνο του εργαζόμενου, χωρίς αυτός να μπορεί να προγραμματίσει τα της οικογένειας. Πότε θα πάει να πάρει το παιδί, αν θα μπορεί να το πάρει αυτός ή η γυναίκα του, αν θα μπορεί να έχει να φροντίσει τους άλλους ανθρώπους του έξω σπίτι, τους γονείς του. Αυτό δεν μπορεί να το προγραμματίσει πια. Σήμερα είναι οργανωμένη η ζωή της οικογένειας με βάση τον σταθερό ημερήσιο χρόνο. Αυτός λοιπόν τελειώνει. Θα μπορεί ο εργοδότης να σου πει αύριο 10 ώρες. Εθελοντικά λέει η κυβέρνηση. Μα είναι ισότιμος ο εργαζόμενος με τον εργοδότη. Μπορεί να νομοτελειακά δηλαδή, όχι. Δεν μπορώ. Νομοτελειακά δεν μπορώ όχι, κύριε Κατσότη, δεν είναι. Τι θα του πει. Νομοτελειακά όχι λοιπόν. Άρα λοιπόν τι τον περιμένει τον εργαζόμενο που θα αρνηθεί. Τον περιμένει η απόλυση. Ξέρετε τι του λέει. Απ' έξω υπάρχουν χιλιάδες που περιμένουν μια θέση δουλειάς. Άρα λοιπόν τι κάνει η κυβέρνηση. Προσπαθεί εδώ να δώσει τη δυνατότητα το ελεύθερο στην εργοδοσία να κάνει ελεύθερες προσλήψεις και όσον αφορά το θέμα των απολύσεων εδώ ουσιαστικά τις ανοίγει εντελώς, τις απελευθερώνει και καταργεί κάθε αντικίνητρο στην απόλυση και για να μπορεί να γίνονται οι αλλαγές αυτές που θέλει η εργοδοσία για να έχει προσωπικό το οποίο θα δουλεύει όσο θέλει, όποτε θέλει και με μισθό τέτοιον πενιχρό μισθό. Μάλιστα. Ο οποίος θα μειωθεί κιόλας κύριε Κοτάρα, κύριε Πιταρίδη. Θα μειωθεί γιατί. Γιατί μέχρι τώρα ο εργαζόμενος θα μπορούσε να δουλέψει 2 ώρες παραπάνω για να αυξήσει το μισθό του. Όμως τώρα αυτές οι 2 ώρες θα είναι απλήρωτες. Δεν θα πληρώνεται για αυτές τις 2 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δημιουργείται ένα νέο τοπίο, να το πω έτσι, στο χώρο δουλειάς, μια εργασιακή ζούγκλα, μια κόλαση και δεν πρέπει να το επιτρέψουν ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες, γιατί ασάφτως. Να υπενθυμίσουμε αύριο, κύριε Κατσότη. Και πρέπει αύριο να απεργήσουν, να κατέβουν όλοι στον δρόμο, μαζικά, καθολικά και να απαιτήσουν αυτά πράγματι, τα σύγχρονα δικαιώματα που πρέπει να διεκδικήσει η εργατική τάξη. Τη μείωση του χρόνου, τις αυξήσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις, το δικαίωμα στη διεκδίκηση, στην απεργία. Ωραία. Η κυβέρνηση πατώντας λοιπόν, πάνω κύριε Κατσότη, τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον καταργεί.